με συγκίνηση, με περηφάνεια μεγάλη, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της πρώτης διεθνούς πιστοποιήσεως των αρχαίων ελληνικών. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή για μένα να μπορούμε να προσφέρουμε στους Έλληνες σε όλο τον ελληνισμό παγκοσμίως την πιστοποίηση και αυτό είναι και η προσφορά μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και επίσης η πιστοποίηση αυτή θα προσφέρεται με τις ίδιες προδιαγραφές που προσφέρονται όλες οι υπόλοιπες γλώσσες, αλλά εντελώς δωρεάν. Είναι η προσφορά μας στους Έλληνες χρόνια. Και τον ελληνισμό. Τα αρχαία ελληνικά είναι απαραίτητα αν θέλει κανείς να μιλά σωστά τα νέα ελληνικά. Άρα αυτό το 81% είναι ένα νούμερο μη αμφισβητήσιμο, πανελλαδικό και πολύ σημαντικό. Την αξία των αρχαίων ελληνικών την καταλαβαίνουμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ βλέπουμε ότι συμφωνεί το 87%. Εσείς θα συμφωνούσατε ή θα διαφωνούσατε να αρχίζει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών με απλό λεξιλόγιο και με καθημερινούς διαλόγους, όπως διδάσκονται οι ξένες γλώσσες. Και να τονίσω εδώ ότι το συμφωνώ και μόνον, όχι το μάλλον συμφωνώ, είναι 76,2%. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει ένα αίτημα της κοινωνίας για να προσεγγίσουμε με διαφορετικό τρόπο την αρχαία ελληνική γλώσσα, να είναι πιο φιλική στα παιδιά αυτή η προσέγγιση, στους μαθητές και πιστεύουν όλοι οι Έλληνες το 80% ότι αυτό θα βοηθούσε. Επόμενη ερώτηση, αν θεωρείτε ότι τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σήμερα στο σχολείο με τέτοιο τρόπο ώστε να τα αγαπήσουν οι μαθητές. Ναι και μάλλον ναι, ούτε 12%. Το ναι είναι κάτω από 5, το μάλλον ναι είναι 7. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει κάτι να γίνει για να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, για κάτι το οποίο, όπως είδαμε νωρίτερα, ο κόσμος πιστεύει ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Θεωρείτε πως αν υπήρχε κάποια διεθνής πιστοποίηση αρχαίων ελληνικών, όπως υπάρχει στις ξένες γλώσσες, θα ενθάρρυνε τους μαθητές να τα εκτιμήσουν περισσότερο? Ναι, 62,3, όχι 32,7. Δεν απαντώ, 5%. Τα 2/3 λοιπόν της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει ότι αυτό το οποίο εξαγγέλλεται σήμερα εδώ είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο και απαραίτητο ώστε να υπάρξει μία καθιέρωση των αρχαίων ελληνικών με μία χρησιμότητα, να μπει δηλαδή και ο παράγων χρησιμότητας πέραν από τον παράγοντα της αξίας. Εργαζόμαστε περίπου μία τριετία. Δεν με εξέπληξε το αποτέλεσμα καθόλου. Ίσα-ίσα ήρθε και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία βλέπουμε, το ζούμε. Δηλαδή, πραγματικά οι Έλληνες αγαπάνε, αγαπάμε τη γλώσσα μας. Θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη που μου δώσατε τη δυνατότητα να ακούσω όσα χρήσιμα υπόθηκαν, ακόμη και αυτά τα οποία η δημοσκόπηση κατέγραψε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και εξαιρετικά. Και είμαστε όλοι εδώ, ατενίζοντας το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Είμαστε κοινωνοί της γλαφυρής αποτύπωσης της σημασίας της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής παιδείας, του ελληνικού πολιτισμού, στις λεπτές πτυχές της σκέψης, της εσωτερικότητας, της συνέστησης, της ύπαρξής μας. Γιατί πρόκειται για μια γλώσσα που τη μιλούμε αδιάλειπτα εδώ και 40 αιώνες. Είναι η γλώσσα στην οποία μας άφησαν το έργο του σπουδαίοι φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφείς, Όμηρος, Πλάτων, Θουκυδίδης, Εσχύλος, Αριστοφάνης, Ιπποκράτης, Ευαγγελιστές, πατέρες της Εκκλησίας και τόσοι άλλοι. Η αρχαία ελληνική γλώσσα βοηθάει ουσιαστικά στην κριτική σκέψη. Όταν ο ομοιούμενος στα αρχαία ελληνικά, είτε μαθητής, είτε φοιτητής, είτε πιστοποιούμενος, προσπαθεί να κατανοήσει τον αριστοτεχνικό αρχαιοελληνικό λόγο, τη δομή του λόγου του αρχαιοελληνικού, τη σχέση των λέξεων μεταξύ τους, αυτό που λέμε συντακτικό και λιγάκι το παραμελούμε και το υποτιμάμε. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία η καταπληκτική κρίνει, βοηθάει την ανάπτυξη της κριτικής μας σκέψης. Είναι μια πολύ θετική άσκηση, κάτι ανάλογο με την άσκηση και την λειτουργία όλων των διανοητικών διεργασιών μας, όπως μάλιστα γίνεται με την άρα προσπάθεια και τη λύση ενός μαθηματικού προβλήματος. Άρα το συντακτικό των αρχαίων ελληνικών, η προσπάθεια κατανόηση της δομής του αρχαιοελληνικού λόγου και τα μαθηματικά έχουν πολλά κοινά σημεία. Γι' αυτό πρέπει η γλωσσική διδασκαλία να γίνεται με έναν τρόπο και στο σχολείο εύληπτο, κατανοητό,
ελκυστικό, ώστε να αποδίδεται και να αναδεικνύεται η κριτική σκέψη του μαθητή, που αποτελεί, κυρίες και κύριοι, τον αντίποδα στη στήρα αποστήθηση που συχνά μαστίζει την εκπαιδευτική διαδικασία μας σήμερα και πάντα. Επομένως, η πιστοποίηση αυτή τώρα θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, που είναι σε όλο τον κόσμο, να είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένοι με τις ρίζες τους, να μην αποκοπούν, αν θέλετε, από τις ρίζες τους, και παράλληλα σε όλους τους ξένους οι οποίοι ασπάζονται τις ελληνικές αξίες. Προφεσόρε Μυράλια, πείτε μας παρακαλώ, πείτε μας την αλήθεια. Συνεννοείστε όλοι εσείς στα αρχαία ελληνικά, κάθε μέρα δηλαδή, εκτός από το μάθημα, μεταξύ σας μιλάτε αρχαία? Ασφαλώς. Και όχι μόνο να άτομα νέοι που προέρχονται από τις δυτικές χώρες, αλλά και φοιτητές που προέρχονται από την Κίνα, από τον Νεπάλ ή από την Ινδία ή από την Ιαπωνία ή την Αφρική, ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα αυτή και να έρθουν σε στενή επαφή με αυτόν τον έξοχο κόσμο. Εμείς στην Ιταλία είμαστε προνομιούχοι, αν θέλετε, διότι τα ελληνικά διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλα τα κλασικά λύκεια της Ιταλίας. Εδώ στην Ιταλία έχουμε περίπου 60.000 νέους που διδάσκονται επί πενταετία τα αρχαία ελληνικά 5-4 ώρες εβδομαδιαίως, και αυτή είναι εξοχή ευκαιρία που έχουμε να μπορούμε να διαδώσουμε τις αξίες και τις αρετές που μας κατέλειπε η γλώσσα αυτή. Νομίζω ότι αυτή η πιστοποίηση μπορεί να κινητροδοτήσει περαιτέρω, γιατί τα παιδιά που αποφύγουν από το λύκειο δεν έχουν μια πιστοποίηση χρήσιμη στα πανεπιστήμια ή σε άλλους τομείς. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο πιο έντονα για να μπορούν να δουν, να αναγνωρίζεται όλη τους η πορεία που διέγραψαν, και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή η πιστοποίηση επιμένει σε νέες μεθοδολογίες διδασκαλίας που πράγματι μπορούν να συνιστούν ένα κίνητρο σημαντικό για τους νέους. Να κατανοήσουμε ότι τα ελληνικά μπορούν να διδαχθούν διαφορετικό το τρόπο, πιο αποτελεσματικά. Για μας ήταν χαρά να συνεργαστούμε με τους φίλτατους της People Certe. Όπως είπε και η υφυπουργός σας, το γεγονός, όπως το υπογραμμίζει ο Σωκράτης, ότι όλοι είμεθα Έλληνες μέσω του πολιτισμού. Εγώ ως Μεξικανός αισθάνομαι αυτό το θαύμα μπροστά στα ελληνικά που τα μελετώ από τα χρόνια του λυκείου μου ήδη. Η πιστοποίηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Η έρευνα και η διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα της αρχαίας ελληνικής, διαπρέπει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Το ερευνητικό πρόγραμμα που είπατε, το TLG, που είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, έχουμε καταγράψει όλη την ελληνική γραμματεία που έχει διασωθεί από την αρχαιότητα. Έχουμε τελειώσει τη Βυζαντινή περίοδο μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης και προχωρούμε τώρα στα νεότερα κείμενα. Το TLG χρησιμοποιείται σήμερα από 20 εκατομμύρια ερευνητές και φοιτητές σε 2.000 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 74 χώρες και 6 ηπείρους ανά τον κόσμο, από την Ιαπωνία και την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη χρήση προέρχεται από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι οι αριθμοί αυτοί δίνουν κάποια ιδέα για το πόσο χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα. Οι αριθμοί αυτοί δεν μειώνονται, αυξάνονται, κάτι που δηλώνει τη δύναμη και μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας και την αδιάσπαστη συνέχεια της για 40 αιώνες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ύπαρξη της πιστοποίησης και η δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης του επίπεδου γνώσεως, βασισμένη σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, θα λειτουργήσει σαν έναυσμα για τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς, και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε μικρή ηλικία με πείσανε οι δάσκαλοι ότι η ελληνική είναι απαραίτητη, γιατί έχει διαμορφώσει όχι μόνο τον τρόπο σκέψεως που έχουμε εμείς οι δυτικοί άνθρωποι, αλλά και την καλεσία. Δηλαδή κοιτάς έτσι έργα τέχνης συνανθρώπους, και στο DNA σου έχεις
αυτούς τους κανόνες της ελληνικής γλυπτικής. Η ελληνική είναι η μητρική γλώσσα του δυτικού πολιτισμού. Οπότε είναι απαραίτητη σε όλους μας. Όταν μου εκμυστηρεύτηκε τα οράματά του πριν από μερικά χρόνια, τα είδα με επιφύλαξη και πέρασε για όλους μας ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι όταν κάποιος επιμείνει και έχει σύστημα, θέληση και οργάνωση, πετυχαίνει το ακατόρθωτο. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς και στην Επιτροπή και τους συνεργάτες, αλλά είμαι συγκινημένος και για ένα άλλο πρόσθετο λόγο, ότι μιλώ μετά από τον καθηγητή Ζακ Μπουσάρ, του οποίου τον αγώνα και την αγωνία για την πρόθεση των ελληνικών γραμμάτων ανά τον κόσμο παρακολουθώ εδώ και 40 χρόνια. Εμείς οι νεοέλληνες κουβαλάμε στους ώμους μας ένα βαρύ φορτίο που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Καιρός είναι να κάνουμε αλλαγή πορείας πλεύσης και ο κύριος Νικολαίδης με τους συνεργάτες του, καταξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο και δίδοντας κύρος παγκοσμίως και με γενναιοδορία για την πιστοποίηση των αρχαίων ελληνικών, δίνει ένα καλό μάθημα σε όλους μας και ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Και εσείς προσεγγίζετε λοιπόν την ελληνική γλώσσα όχι τόσο από την αρχαιολογική, όσο από τη βιβλική της, θα λέγαμε, πλευρά. Μας μιλήσετε λίγο για αυτή την προσέγγιση. Yes. First off, thank you so much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μεταξύ τόσο εξεχόντων προσωπικότητων. Ναι, όλο και περισσότεροι λόγοι και μελετητές των βιβλικών επών θα προσβλέπουν στην Ελλάδα και τους Έλληνες και στην ελληνική γραμματεία. Υπήρχε μια εποχή στο παρελθόν που οι λόγοι της Ευρώπης που ήθελαν να μάθουν ελληνικά έπρεπε να βρουν έναν γηγενή Έλληνα για να τους διδάξει. Και απομακρυνθήκαμε τους τελευταίους αιώνες από αυτό. Όμως θεωρώ ότι το πεδίο των βιβλικών σπουδών στην ελληνική θα μας βοηθήσει να επιστρέψουμε σε εκείνη την εποχή και αυτή η πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και να επανέλθουμε στον πελεοδρόμο. Έχουμε ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια μας, την ελληνική γλώσσα, να τη χρησιμοποιήσουμε ως ήπια δύναμη για να προωθήσουμε και τη διπλωματία και τα γεωπολιτικά και πολλά άλλα συμφέροντα της χώρας. Συμμετείχαν πάνω από 100 μαθητές οι οποίοι δώσαν εξετάσεις στο επίπεδο Α1 και Α2. Το τεστ μάλιστα αυτό καθ' αυτό είναι τελείως διαφορετικό από όσο έχουμε συνηθίσει, εκλαμβάνονται από τα παιδιά ως παιδαγωγικό παιχνίδι παρά ως εξέταση βαθμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία να αποδείξουν τις γνώσεις τους. Ξέρετε, αυτό μπορεί να γίνει σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Τώρα έχουν δώσει πιλωτικά εξετάσεις 200 άτομα, ναι, και για μας δεν αλλάζει τίποτα σαν διαδικασία εξετάσεων από τη διαδικασία που ακολουθούμε σε όλες τις άλλες εξετάσεις των Αγγλικών, που είναι αναγνωρισμένα από πάρα πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως, των Γαλλικών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, των Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών κλπ. Οι εξετάσεις γίνονται και με τηλεεπιτήρηση, που είναι και ένα πλέον βασικό μοντέλο εξετάσεων πλέον, όπου μπορεί κάποιος μπαίνει στην ιστοσελίδα, ζητάει ποια εξέταση πρέπει να θέλει να πάρει, βλέπει εκεί στην ιστοσελίδα ποιες ώρες και ποιες μέρες υπάρχει διαθεσιμότητα, επιλέγει μία μέρα και ώρα και τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα μπαίνει στον υπολογιστή του και δίνει την εξέτασή του με τηλεεπιτήρηση, και στη συνέχεια παίρνει μετά από μερικές μέρες και το πιστοποιητικό του. Έχουμε... Είναι μια πολύ εύκολη και απλή διαδικασία. Ακριβώς. Ecco, è stato proprio l'entusiasmo, insieme anche all'orgoglio, ciò che ho sentito quando mi è stata raccontata per la prima volta della possibilità di ottenere una certificazione internazionale relativa al greco classico. Voglio dunque oggi congratularmi con LanguageCert per offrire questa opportunità. Una possibilità che avrei assolutamente colto al volo quando ero una ragazza, quando al liceo a 14 anni incontravo il greco classico per la prima volta, ma che soprattutto coglierei anche adesso, ovvero la possibilità di ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale che attesti il percorso intrapreso, il percorso compiuto alla scoperta del greco antico.